Καλό μεσημέρι, Κυριάκο. Τώρα αυτές οι χειραψίες στις Βρυξέλλες, βλέπετε να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών? Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει καμία ουσιαστική βελτίωση. Όλα αυτά καλό είναι βέβαια να ανταλλάσσουν χειραψίες και χαμόγελα από το να προνθοκοπούνται, αλλά από την άλλη μεριά, επί της ουσίας, δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξέλιξη και ούτε μπορεί να υπάρξει εύκολα από τη στιγμή που η Τουρκία έχει πλέον φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα προκλήσεων, όπως το τελευταίο μεγάλο βήμα να θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά, ότι η ελληνική κυριαρχία επί των νησιών αυτών μπορεί να αμφισβητηθεί από μεριάς της, έστω και με το πρόσχημα της αποστρατικοποίησης. Όλα αυτά είναι αδιανόητα να συμβαίνουν μεταξύ δύο χωρών που μεθαύριο θα συναντηθούν σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ως σύμμαχοι ή και, αν θέλετε, θα συζητηθεί το θέμα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει συμμετοχή. Και άρα θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα σχέδιο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία για τους χειρισμούς, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα, διότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με αυτή την τουρκική προκλητικότητα. Θεωρώ ότι η τόνη θα είναι υψηλή, με μεσοδιαστήματα, αν θέλετε, μικρής χαλάρωσης. Άρα αυτή η τοποθέτηση του ΑΚΑΡ είναι μικρή χαλάρωση. Αυτή η τοποθέτηση ΑΚΑΡ ότι είναι σημαντικό, λέει, να κρατάμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με την Ελλάδα, είναι ένα μικρό βήμα πίσω? Όχι, είναι ένα βήμα μπροστά για την Τουρκία. Γιατί ναι, τι εννοεί ο κύριος ΑΚΑΡ? Για διάλογο στο ΝΑΤΟ, μιλάει για τον διάλογο σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν, γιατί σημαίνουν ότι στην ουσία μας οθεί σε έναν διάλογο για όλα τα θέματα τα οποία η Ελλάδα θεωρεί απαράδεκτα. Εκεί είναι το ζήτημα. Δεν μας λέει να κάνουμε ένα διάλογο για να οριοθετήσουμε την υφαλοκρηπίδα. Μας λέει να κάνουμε διάλογο για μια σειρά από θέματα, επαναλαμβάνω, που η Ελλάδα σωστά θεωρεί ότι είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν είναι καν θέματα προς συζήτηση. Είναι μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν τα θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλά λέγοντας ότι ο κύριος ΑΚΑΡ απλώς λέει, ρίχνει τους τόνους ή, αν θέλετε, ρίχνει γέφυρες προς την Ελλάδα. Έχουν μια στρατηγική από πίσω. Οι Τούρκοι κινούνται με στρατηγική, κάνουν δύο βήματα μπρος και ένα βήμα πίσω. Και αν το κάνουν και αυτό το βήμα πίσω. Μάλιστα. Τώρα εδώ είναι εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τον ακούσαμε και πριν από λίγο. Συντονίζονται Ελλάδα και Αθήνα και Λευκοσία και δεν έκανε συγκεκριμένες τοποθετήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Αντιθέτως, επέλεξε να κάνει αναφορές στην οικονομία, την ελληνική, και ότι βγήκε από την επιτήρηση. Εκεί επικεντρώθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και στο ότι μας χαρίζει το προεδρικό αεροσκάφος. Κοιτάξτε, όλα αυτά θετικά είναι. Κάθε φορά που συναντιόνται ναι, δύο ηγεσίες, είναι πάντα σε ένα πολύ θετικό περιβάλλον. Απ' την άλλη πλευρά, θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι και κλεισμένων των θυρών, όταν βρέθηκαν μόνοι ή με τους συνεργάτες τους, συζητήθηκαν τα σοβαρότερα για τον ελληνισμό θέματα, όπως είναι ακριβώς η αντιμετώπιση της Τουρκίας. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, μια θερμή περίοδο, αν θέλετε, μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, γιατί έχουμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, έχουμε τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης του χρόνου. Όλες αυτές είναι σημαδιακές ημερομηνίες για τον Ερντογάν, ο οποίος ζει μέσα σε ένα παραλήρημα μεγαλείου. Θεωρεί ότι είναι, όπως ξέρουμε, ο διάδοχος του Κεμάλ, αλλά που τον ξεπέρασε τον Κεμάλ σε σημασία ιστορική, και κινείται όπως περίπου και ο Πούτιν, πιστεύοντας ότι η χώρα του έχει αδικηθεί από τους ξένους. Η Ελλάδα λειτουργεί ως όργανο των ξένων, οι Κούρδοι λειτουργούν στη Συρία ως όργανο των ξένων. Όλοι λοιπόν αυτοί σκέπτονται αρνητικά για την Τουρκία, θέλουν να την διαμελήσουν όπως έγινε προ 100 και παραπάνω έτη με τη συνθήκη των Σεβρών. Άρα εκείνος δήθεν αμυνόμενος στην ουσία επιτίθεται, ζητώντας να επεκτείνει τα σύνορα της Τουρκίας σε εκείνα του εθνικού όρκου, δηλαδή με περιοχές που ανήκουν σε γειτονικά κράτη, στην Ελλάδα, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Συρία, στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνα για να τα περνάμε έτσι. Χρειάζεται ένας εθνικός σχεδιασμός. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα έγινε ένα βήμα προς αυτόν τον σχεδιασμό και την συνεννόηση μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε και τα θέματα τα ενεργειακά, στα οποία είδαμε τελευταία εξελίξεις με τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισραήλ και Αιγύπτου. Άρα όλα αυτά πιστεύω ότι είναι στην ατζέντα των σημερινών συζητήσεων και θα δώσουν μια θετική πορεία και για τις δύο χώρες μας και γενικότερα για τη σταθερότητα και την συνεργασία στην περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαλινάκη.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια από τη Λευκωσία. Ευχαριστώ.